Αλλά έχουμε μια σούπερ γιαγιά, την οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε να περιμένει. Πρέπει να πάμε στην Κοζάνη, γιατί έχουμε μια φίλη μας 86 ετών, μας παρακάλεσε να τη βγάλουμε, γιατί μας περιμένει. Δες την Άμαρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σούπερ γιαγιά και το σημαντικό είναι ότι μας περνά το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά να εκπληρώσεις τα όνειρά σου. Βέβαια. Και εδώ ζωντανό παράδειγμα η Σουντάνα η Γκέσου, που τελείωσε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας με 19,6 και τώρα πλέον είναι πτυχιούχος. Τέλειωσε το λύκειο, το επαγγελματικό, δική της επιλογή με 18,9. Συγχαρητήρια. Και μάλιστα, θα μας τα πει η ίδια, σας ακούει ήδη και μπορεί να μας εξιστορήσει μια ιστορία η οποία έρχεται από το παρελθόν, αφού δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει δασκάλα. Αυτό ήταν το όνειρό της. Όμως ο πόλεμος και οι συνθήκες, κυρία Σουλτάνα, δεν σας επέτρεψε να το πετύχετε και η οικογένεια, σωστά? Για πείτε μας λίγο. Δεν μπορούσα τότε να πηγαίνω στο ΚΕΠ, την οικογένεια, αλλά είχαμε πολέμους. Ήταν το 46 ήταν όταν γελούσα το δημοτικό. Και δεν μπορούσα να πάω στο γυμνάσιο. Και από τότε το είχα πολύ παράπονο. Ήθελα, διάβαζα συνέχεια όμως. Διάβαζα συνέχεια, διότι... Ναι. Επειδή δεν πήγα στο γυμνάσιο, συνέχεια διάβαζα. Αχ, εμείς βλέπουμε. Μ' άρεσε να διαβάζω. Και το απολυτήριο. Να το μεταπολυτήριο. Πολύ ωραία. Πείτε μας, γιατί βοηθός νοσηλευτή? Γιατί άλλη επιλογή δεν είχα να κάνω. Ναι. Διότι δούλευα 40 χρόνια μοδίστρα. Ναι. Κινδύματα έκανα, πρίκες. Και άλλο επάγγελμα τώρα δεν μπορώ να κάνω από τώρα και πέρα. Ενώ η νοσηλευτική θα χρειαστεί και για μένα και για την οικογένεια, για ένα γείτονα. Άρα, να κάνουμε θα πιάσετε δουλειά τώρα. Η ερώτηση είναι αν θα συνεχίσει στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτή ήταν η δική μου ερώτηση, είναι αλήθεια. Βεβαίως, και τις και δύο. Η καρδιά αντέχει. Ναι. Όμως το σώμα μας λέει, η κυρία Σουλτάνα, εγώ δεν αντέχει. Σωστά. Τη δουλειά είναι τώρα. Κυρία Γκέσου. Είναι κουραδία. Πώς να πάω τώρα εγώ για δουλειά? Οι καθηγητές. 86 χρονών μπορώ να δουλέψω τώρα. Εγώ σας βλέπω μια χαρά. Κυρία Γκέσου. Εγώ θα σε εμπιστευόμουν πάντως. Οι καθηγητές, οι συμμαθητές, ναι. Πώς είμαι σας πολύ καλά και βλέπω και ράβω πάλι στο αυτό. Για πολύ... να ακούσουμε λίγο τι ρωτάει η Χρύσα, γιατί δεν ακούμε για μισό λεπτό. Πολύ καλά, πολύ καλά. Όχι μόνο διότι που με αγαπούσαν και σέβονταν, αλλά το κυριότερο με ευχαριστούσαν που έκανα την αρχή. Ναι. Και πάντα παιδιά και πήραν ένα... χαρτί, απολυτήριο, για να πιάσουν δουλειά. Mm-hmm. Θέλει, είναι αλήθεια ότι δεν θέλει να πάρει θέση πρώτον. Ευχαριστώ για μένα. Κυρία Σουλτάνα, μου λέγατε πριν ότι δεν θέλετε να πάρετε πρώτον θέση και είναι κοροϊδία να πείτε ότι θα τελειώσετε το πανεπιστήμιο και στα 90 σας να ξεκινήσετε να δουλεύετε. Δέσποινα, και μάλιστα οι ιστορίες ήταν αυτές που εντυπωσίαζαν. Σύζυγος υπάρχει, ναι. Η οικογένεια δική της, τη στήριξαν. Βεβαίως, για πείτε μας, βεβαίως. Ο σύζυγός μου έχει χρόνια, 18 χρόνια που πέθανε, οικοδόμος ήταν. Ναι. Εκείνον τον καιρό όμως που ήθελα εγώ να πάω στα 45, να πάω στο λύκειο. Ναι. Δούλευαν και τα απόγευμα οικοδόμοι και δεν μπορούσε να κρατήσει τα παιδιά, κατάλαβες. Πόσα παιδιά έχετε, κυρία Σουλτάνα? Έχω 4 παιδιά, 3 αγόρια, μία κόρη, 6 γκόνια και 4 δισέγγωνα. Να τα χαίρεστε και να σας χαίρονται. Χειρίζετε τον υπολογιστή άψογα. Οπότε πρέπει να γίνει πάρτι αποφύτησης. Όλα τα παιδιά και τα γκόνια πρέπει να σας κάνουν ένα πάρτι αποφύτησης. Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς. Σίγουρα θα τις κάνουνε. Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς και για το κουράγιο και για τη θέλησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.